ποιότητας. Δεν τον έχει διώξει από τη, αντικαταστήσει από τη. Δηλαδή, μιλάμε για αλλοιωμένα στοιχεία από μια αρχή στην οποία προείσταται εκείνο ο οποίο θα έπρεπε να έχει ευθύνη για τα αλλοιωμένα στοιχεία. Ο οποίο είναι και υπόδικο και είναι και επικεφαλή. Δηλαδή, είναι το θέατρο του παραλόγου. Το θέμα του σκανδάλου τη Ελστάτ είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την ελληνική δικαιοσύνη. Και προφανώ από εκεί θα προέλθουν στοιχεία και μια παράλληλη έρευνα είναι η πολιτική έρευνα σε άλλο επίπεδο με τη Διεξαστική Επιτροπή. Όμως το θέμα αυτό θα ξεκαθαρίσει με τον πιο αντικειμενικό και αδέκαστο τρόπο μέσα από τη δικαστική έρευνα. Και εμείς δεν προκαταλαμβάνουμε κινήσεις που μπορεί να θεωρηθεί. Δεν μπορεί να είναι επικεφαλής όταν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Να ελέγχει και όλες τις να στηρίζεται η δική σας πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή σε κάποια στοιχεία τα οποία. Θα σας απαντήσω. Υποτίθεται ότι μαγείρεψε ένας άνθρωπος. Λοιπόν, ότι εμείς ακριβώς επιβεβαιώντας αυτό που λέμε, δεν θέλουμε να κάνουμε ρεβανσισμούς. Και διασκεδάζοντας φόβους που ακούστηκαν, δεν πηγαίνουμε να προκαταλάβουμε την έτσι κι αλλιώς δρομολογημένη εξέλιξη της δικαιοσύνης. Θα έχουμε δυνατότητα. Αν ο κύριος Γεωργίου πρέπει να είναι επικεφαλής ή όχι χλεστά, θα έχουμε δυνατότητα. Θα έχουμε καιρό. Κατά την προσωπική μου γνώμη, ο κύριος Γεωργίου, αν είχε φιλότιμο. Να το ξεπεράσω. Μια κουβέντα παραιτηθεί. Η Εξεταστική Επιτροπή δεν δυναμητίζει τη συνένεση. Δεν δυναμητίζεται η συνένεση από την Εξεταστική Επιτροπή. Η Εξεταστική Επιτροπή κάνει καλό γιατί, όπως είπατε και εσείς, θα αναδειχθούν τα πραγματικά αιτία. Για να τελειώνουν. Αλλά η συνένεση όμως τη δυναμητίζουν οι συμπεριφορές μέσα στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί θέλω να μείνουμε, κύριε Παπαδάκη. Δεν ήταν δυστυχώς. Χάθηκε μια ευκαιρία η Δευτέρα το βράδυ, προχθές το βράδυ, που ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ καλά προσκάλεσε όλα τα κόμματα της Βουλής σε μια έκτακτη συνεδρίαση. Για να δούμε πρώτον ποιο είναι το σχέδιο, να δούμε το σχέδιο και αν είναι να συμφωνήσουμε να το στηρίξουμε. Και δεν είδαμε ούτε σχέδιο. Και αντί για συνένεση, κύριε Παπαδάκη, είδαμε να δυναμητίζεται και ένα δρυμμή κατηγορό αλλά και λασπολογία για συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Και λέω ότι εμείς πρέπει να βάλουμε τώρα πάνω από κόμματα τη χώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή που ζούμε καταραίει η χώρα, καταραίει η οικονομία. Και πρέπει να βάλουμε πάνω, και πάνω από τα εσωτερικά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να μπει η χώρα, κύριε φίλη. Εκεί να μείνουμε. Πότε να απαντήσουμε τώρα. Δεν θέλατε κύριε Σκρεκά, όμως. Γιατί πριν τις εκλογές, δεν θέλατε να συναντήσετε τον κύριο Τσίπρα, όμως. Κύριε Παναγιωτόπουλε, η συνένεση είναι κάτι το οποίο το απαιτεί ο κόσμος, ο λαός. Δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε μόνο εμείς. Κύριε φίλε, η Νέα Δημοκρατία και προσωπικώς ο κύριος Σαμαράς δεν μπορούν να συγχωρέσουν στον εαυτό τους το γεγονός ότι τους τιμώρησε ο ελληνικός λαός. Απόδειξη ότι δεν κάνουν καμιά ουσιαστική αυτοκριτική. Αφήστε την Νέα Δημοκρατία. Δεν αναζητούν, γιατί δεν αναζητούν τα αίτια τη εκλογική του συμμετοχή. Αφήστε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία τα εσωτερικά τη. Δείτε τα δικά σα. Σα ακούσαμε. Κύριε φίλη, σα ακούσαμε. Αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι το πρόβλημα σήμερα. Θα ακούσετε τώρα. Ή η κυβέρνηση. Θα ακούσετε τώρα. Να ρωτήσω απλό αυτό, πείτε μου. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση επιδιώκει μια ουσιαστική λειτουργία του κοινοβουλίου με τη συμμετοχή και την παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια τακτική να διαλύει τις συνεδριάσεις με διάφορα προσχήματα τα οποία τα επινοεί, τα εφευρίσκει ή υπάρχουν και πραγματικά. Δεν λένε αυτό οι συναδελφοί σας. Σημασία έχει, δεν λένε αυτό σημασία έχει ότι είναι η δεύτερη συνεδρίαση με τον Πρωθυπουργό για κρίσιμα πολιτικά ζητήματα, ναι, που η Νέα Δημοκρατία τώρα μάλιστα όχι με πρωτοβουλία του κύριου Σαμαρά αλλά τη επινεύση του κυρίου Μεϊμαράκη και ακολούθησε ο κύριος Σαμαράς αποχωρεί από τη Βουλή. Αυτό είναι αρνητική παρουσία. Δύο φορές μέχρι τώρα έχει καλέσει το Προεδρείο της Βουλής να έρθει να λειτουργήσει σωστά. Εγώ θα πω τα πράγματα, δεν έχετε πει τα πράγματα. Δεν έχετε πει, φαίνεται, αποφεύγετε να πει το όνομα, θα τα πω εγώ. Το θέμα με την Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο, την κυρία Κωνσταντοπούλου, πρέπει να το λύσετε. Και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Κύριε Παπαδάκη, δεν ξέρω αν είναι θέμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Όχι, εδώ, είναι ένα σχέδιο μελετημένο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο συνάδελφός σας, ξέρω, μήπως είναι τελικά ένα άλλο της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Γιακουμάτος, ο συνάδελφός σας εδώ μας είπε ότι η Νέα Δημοκρατία αμέσως μετά το Πάσχα θα κάνει πρόταση μομφής. Και μάλιστα, off the record, συνάδελφοι του κυρίου Φίλη, γιατί εμείς θα τα λέμε όλα. Θα τα ξέρει αυτά και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Λένε ότι εάν είναι μυστική ψηφοφορία, κάποιοι από εμάς θα ψηφίσουμε κι εμείς. Πρέπει να το λύσετε το θέμα. Έχει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να απαντήσω αμέσως. Να ξεκινήσω από εσάς. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχει μόνο τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τη στήριξη γιατί έχει ψηφιστεί. Γιατί και εσείς έχετε την κριτική στο Προεδρείο. Ένα λεπτό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, επαναλαμβάνω, έχει τη στήριξη οπωσδήποτε του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των άλλων πολιτικών κομμάτων. Το τονίζω. Και των άλλων πολιτικών κομμάτων. Διαδρομή το μετάνιο. Δεύτερο θέμα τώρα. Μπορεί να πεις ότι ένα λεπτό. Αν προχωρήσει η πρόταση μορφή, δεν θα έχει τη στήριξη όλων. Όποιος καταθέτει προτάσει μορφή ή όποιος λέει ότι θα καταθέσει, αναλαμβάνει και την ευθύνη των συνεπειών τέτοιων ενεργειών.
Κύριε Παπαδάκη, η Βουλή μπορεί να λειτουργήσει με άψογο και δημοκρατικό τρόπο, που δεν είναι γνωστό στο παρελθόν αυτός ο τρόπος, δυστυχώς, εάν υπάρξει μια συνεννόηση και αν η Νέα Δημοκρατία ξεφύγει από το χούι ότι θα αποχωρεί, ναι, όμως, κύριε, όταν στριμώνεται πολιτικά η Βουλή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι θεσμός πια. Είναι ο τρίτος πολιτιακός θεσμός στη χώρα. Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως εσάς, την προσωπική σας άποψη. Όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου από την θέση της χαρακτηρίζει την καταγγελία, πέρα από το ρατσιστικό, την καταγγελία του κυρίου Σαμαρά για τον υπουργό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κατρούγκαλο, ότι έχει κάνει αυτά, αυτά και αυτά. Και παρεβαίνει και λέει: θα δώσω το λόγο στον υπουργό για τις συκοφαντίες. Ουσιαστικά παίρνει θέση. Μισό λεπτά και ολοκληρώνω. Αλλά δεν έκανε το αντίστοιχο για τον κύριο Παπασταύρου. Ήταν παρόν. Όχι, ήταν όμως. Μισό λεπτάκι. Ο κ. Παπασταύρου όμως υπήρχαν κατηγορίες και ζήτησε το λόγο ο κ. Σαμαρά. Όπως λέει ότι και μέλος κυβέρνησης ανεξάρτητα είναι βουλευτής. Θέλω να πω, εσείς συμφωνείτε με αυτή την. Δηλαδή το να χαρακτηρίζει η πρόεδρος της Βουλής. Πάντως δεν μαζευτήκατε εκεί για τον κ. Παπασταύρου και τον κ. Κατρούγκαλο. Γιατί. Ότι αυτό παρεμπίπτον θέμα. Έτσι. Το θέμα της συζήτησης ήταν. Και αυτό θέλω να καταλήξω. Ότι κάναμε συζήτηση για Παπασταύρου και για τον Κατρούγκαλο. Το θέμα της συζήτησης ήταν, και αυτό φάνηκε από τις τοποθετήσεις και του Πρωθυπουργού, αλλά και άλλων αρχηγών κομμάτων, σε ποια φάση βρισκόμαστε. Το timing. Και σε αυτό θα έρθουμε. Για και σε αυτό θα έρθουμε. Κύριε Γιάννη, θα επιτρέπετε μια βαράδα για να πάμε στην ουσία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου την ψήφισα και εγώ, κύριε φίλη. Κύριε Παπαδάκη, και εγώ την ψήφισα, κύριε Κωνσταντοπούλου. Εγώ θα δικαιολογήσω και θα συγχωρέσω τα κάποια πρώτα λάθη. Θα σας το πω. Είναι μια νέα συνάδελφος, είναι μεγάλη ευθύνη. Υπάρχει. Σας άρεσε η διαδικασία προχτές. Δεν μου άρεσε η διαδικασία. Εγώ τι λέω. Δεν είναι θέμα μορφής. Η στάση των αρχηγών εγώ των δεν κομμάτων... συμφωνώ με το φίλο και συνάδελφο κ. Γιακουμάτων. Δεν είναι θέμα μορφής. Η στάση των αρχηγών των κομμάτων σας άρεσε. Κύριε Παπαδάκη. Εμάς γιατί δεν μας σεβαστήκατε. Κύριε Παπαδάκη. Βγήκε ο πρωθυπουργός της χώρας. Έπρεπε να μιλήσει 10 λεπτά, μίλησε 26. Βγήκε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκνευρίζει εμάς τους τηλεθεατές. Ο κόσμος αγωνιά. Εγώ θα μείνω στο εξής, κύριε Παναγιωτόπουλο. Δηλαδή είδαμε τον άλλο, είδαμε τον κύριο Βενιζέλο να τα παίρνει στο κρανίο γιατί έπρεπε να μιλήσει 5 λεπτά. Είχε φτάσει στα 23 και τη έλεγε σαστά ανάγωγη. Τέλος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ δηλαδή. Εγώ απαγόρευσα ότι... στα παιδιά μου να βλέπουν την Βουλή. Τη Δευτέρα δηλαδή το βράδυ. Δηλαδή ό,τι θέλετε. Τη Δευτέρα το βράδυ. Υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχει σύνταγμα. Πρέπει να δουλεύετε και να λειτουργείτε ως παράδειγμα για μας. Και μετά τα βάζετε με τις τηλεοπτικές εκπομπές. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα μιλήσουν 5-25 λεπτά, κύριε Παπαδάκη. Το θέμα είναι ότι δεν ακούστηκε είναι. Αυτό το οποίο περίμεναν οι πολίτες. Το ξέρω. Οι πολίτες περίμεναν πήγανε να δουν ποιο είναι το σχέδιο. Ήταν προετοιμασμένοι για αυτό. Να πει ο καθένας το δικό και, του. Και δεν είδαμε και το σχέδιο. Εκεί θα μιλήσω. Έστω και την τελευταία στιγμή. Για να ακούσουμε τον κύριο Φίλη. Να ακούσουμε τον κύριο Φίλη. Όχι, κύριε Φίλη μου, σας δίνω εγώ το λόγο. Παρακαλώ. Είναι σαφές ότι η λειτουργία της Βουλής επί τόσα χρόνια ήταν μια απογοητευτική λειτουργία. Όντως. Όχι επειδή απεραντολογούσαν οι αρχηγοί, αλλά επειδή δεν συνεδρίαζε και δεν παρήστατο ο Πρωθυπουργός. Και δεν έπαιρνε και στην ουσία το θέμα του. Και επειδή όλες οι κρίσιμες αποφάσεις ελήφθησαν ερήμην της Βουλής με τις γνωστές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και με τις γνωστές εκ των υστέρων αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Κάνατε και εσείς την πρώτη. Τι εννοείται ακούσε τώρα. Αυτά που λέτε ακούσε τώρα. Δύο νομοσχέδια φέρετε να κατεπήγον σήμερα, και πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Υπάρχει μια νέα βδομάδα. Αρχή και για τη Βουλή. Η αρχή αυτή είναι ίσως μερικές φορές καταχρηστικά να γίνεται συζήτηση επί των κρισίμων ζητημάτων με την παρουσία και του Πρωθυπουργού. Σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν άγνωστος ως φιγούρα στην προηγούμενη Βουλή ως Πρωθυπουργός. Και τώρα φαίνεται δεν αισθάνεται και βολικά. Να έρχεται αναγκαστικά όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός που έχει τακτικά ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Για το Σαμαρά αποχωρεί. Και Νέα Δημοκρατία. Όμως, εγώ είμαι έτοιμος να δεχθώ ότι η εικόνα της Βουλής με ευθύνη όλων των πλευρών και εμένα προσωπικά, δεν θέλω να βγάλω την ουρά μου απ' έξω, είναι πολλές φορές μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών. Και οι πολίτες, ιδιαίτερα σήμερα, έχουν αυξημένες προσδοκίες από την πολιτική λειτουργία της Βουλής. Συμφωνούμε. Όλα συμφωνούμε. Τα κόμματα, αντί να απειλούμε, απειλούμε με μομφές και πάει λέγοντας μεταξύ μας, να συνοηθούμε πώς θα λειτουργήσει πάντως ουσιαστικά το ύφος το δίνει η κυβέρνηση και το Προεδρείο της Βουλής. Προσπαθούμε, αλλά όχι πάντοτε. Όχι πάντοτε. Συμφωνούμε και εμείς αυτοί. Αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να κάνω μια μικρή διακοπή. Νομίζω όμως ότι το πρόβλημα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να σταματήσετε να μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είστε αντιπολίτευση. Είσαστε κυβέρνηση. Κρίθηκε, έχασε. Εσείς το καταλάβατε σε αυτό. Δεν έχει σημασία τι κάναμε εμείς. Το καταλάβαμε, γίνανε και λάθη. Στη Βουλή. Εμείς ερχόμαστε για να φύγετε. Γιατί δεν έχουμε μια συνεδρία. Να πω και εγώ. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Όταν του δίνω φωνητική εντολή, την εκτελεί. Προσέξτε, διαφημίσεις. Εντάξει.